Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έσκασε σήμερα το πρωί σαν βόμβα στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Καθώς μιλάμε για ένα κύκλωμα, και από ό,τι φαίνεται και ένα μεγάλο κύκλωμα, καταρχήν εργαζόμενων στην ΔΟΗ της Κέρκυρας, αλλά και λογιστών, οι οποίοι προφανώς εκβίαζαν, πίεζαν καταστάσεις προκειμένου να κλείσουν υποθέσεις, να διευθετήσουν υποθέσεις. Είναι όλα λίγο θολά ακόμα, γιατί δεν έχει βγει τίποτα επισήμως από την αστυνομία. Mm-hmm. Άλλωστε και εδώ τοπικές αρχές, Γιώργο Στέλλα, δεν γνώριζαν τίποτα για την υπόθεση. Κάτι το οποίο χειρίστηκε αποκλειστικά το Σώμα των Αδιάφορων, το Σώμα Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, στη συνεργασία με τα κεντρικά της ΑΔΑΕ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν οι πρώτες αναφέρουν πως από το πρωί που έγιναν τουλάχιστον 4 συλλήψεις, έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες, έχουν σαρώσει σπίτια και γραφεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα μέλη του κυκλώματος, ενώ η δικογραφία η οποία σχηματίζεται είναι ογκοδέστατη και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το απόγευμα, να οδηγηθούν τελικά στον εισαγγελέα, αφού ολοκληρωθούν και οι έρευνες στα σπίτια. Είναι πάντως μια μεγάλη υπόθεση, αυτή η υπόθεση της διαφθοράς, η οποία αποκαλύπτεται σήμερα στην Κέρκυρα. Και βέβαια αυτό το οποίο επικρατεί ως ερώτημα όλων των Κερκυραίων είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν. Μάλιστα, άρα να δούμε τώρα. Λέμε ότι είναι 4 υπάλληλοι προς το παρόν της ΔΟΗ και ένας λογιστής που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κύκλωμα. Φαίνεται ότι συνεχίζονται κάποιες έρευνες για να δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι και τι πλοκάμια μπορεί να το είχε και περαιτέρω. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι δεν ήξερε κανένας τίποτα και στο τοπικό επίπεδο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί είχαν έρθει εκτός Κέρκυρας και έκαναν αυτή την παρακολούθηση. Και εδώ πέρα είναι τώρα 4 υπάλληλοι της εφορίας, της τοπικής, ένας λογιστής, άρα. Τώρα πάει το μυαλό μας και σε άλλες υποθέσεις. Θυμάστε στην Χαλκίδα πριν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια, δεν είναι μακριά. Βέβαια. Δεν είναι μακριά. Εκεί πέρα βέβαια ήταν μεγαλύτερο το κύκλωμα. Ήταν περισσότεροι. Ναι, έλα Γιάννη. Να σου πω βέβαια, Γιώργο, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε η καταγγελία ή υπήρχαν καταγγελίες οι οποίες είχαν πάει κατευθείαν στα κεντρικά της ΑΔΕ στην Αθήνα για αυτές τις υποθέσεις. Ενώ γι' αυτό πολύ και εσύ πριν χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ στην τοπική αστυνομία και στις τοπικές αρχές δεν γνώριζαν τίποτα για την επιχείρηση, δεν γνωρίζουν καν πώς θα χειριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας την έρευνα, τις συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται αποκλειστικά το Σώμα των Αδιάφορων της Ελλάδας. Μάλιστα.